δεν απολύμανα να το πω ομολό. Τι είναι το πόμολο? Παιδί μου, το έχει μαγαρίσει το ποντίκι. Δηλαδή, τι έκανε το ποντικάκι, τσουκ, πάνω στο πόμολο και προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Ε, βέβαια, αφού στην κουζίνα είναι όλο το φάι. Μήπως άνοιξε και το ψυγείο για να πάρει το τυράκι. Ναι, γι' αυτό είδα εγώ ψυχούλα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Ποιος έχει φτιάξει σάντουιτς, ποιος έχει. Έχει βάλει και κέτσαπ μέσα. Καλή ιδέα. Θα απολυμάνω και το τραπέζι και το ψυγείο. Έλα, μωρή μάνα, χαζή είσαι. Δεν βλέπεις ότι σου κάνει πλάκα. Πλάκα κάνετε και δεν ξέρετε ότι τα ποντίκια είναι φορείς μικροβίων και ότι είναι πολύ επικίνδυνα γιατί αφήνουν τα μικρόβια τους παντού. Γι' αυτό απολυμένο, Χρυσή μου. Αυτό δεν είναι λογική, μα το αντίθετο της λογικής. Ιστερία. Με λες ιστερική τώρα, πολύ ωραία. Δεν θα απολυμάνω το δωμάτιό σου, όχι, για μην το κάνεις αυτό τώρα. Γιατί φοβάμαι τώρα. Μπορεί να πάει εκεί που κοιμάται η μανουλίτσα μου στον ύπνο της ένα μικρόβιο τόσο και να με τις δοντάρες του να την κάνει μια χαψιά και να μείνω εγώ όρφανος, μανουλίτσα μου. Ναι, να γελάτε εσείς, γιατί δεν ξέρετε, έχετε άγνοια, δεν μελετάτε, δεν ξέρετε ότι τα ποντίκια είναι χωρίς μικροβίων. Μανούλα μου, επειδή δεν πρόκειται να συνεργαστώ εγώ μαζί σου, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ πάω να φάω. Τι! Τι να μη φάω! Όχι, παιδί μου, να φας. Ποιος σου είπε να μη φας? Αλλά να απολυμάνεις πρώτα, να πλύνεις καλά. Το ποτήρι, το πιρούνι, το κουτάλι, το μαχαίρι, όλα. 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες φτάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Εσύ, μεγαλώσαν πάλι τα πόδια σου. Γιατί μεγαλώσει τα δικά σου? Όχι, να βλέπω που πέτα στα πούσια σου. Εγώ τα πετάω, ρε. Τότε γιατί τα βγάλατε έξω? Γιαγιά, είσαι εντάξει? Καλύτερα με σκοτώσει. Αχού, πατήσατε κάτω, βγάλετε τα παπούτσια σας γρήγορα. Γιατί? Γιατί, παιδί μου, φέρατε τόσα μικρόβια από το δρόμο. Α, μην φοβάστε, θα έχουμε σκοτώσει. Πώς θα σκοτώσατε? Αφού τα πατάμε πάνω κάτω. Τι λες τώρα, δεν σκοτώνετε έτσι τα μικρόβια, μόνο με απολύμανση. Έλα, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, είναι και εγώ σου γκαρίσει όλο το σπίτι με αντισηπτικό. Όχι, γιαγιά, γι' αυτό βρωμά έτσι. Εγώ δεν βγάζω τα παπούτσια μου. Πάμε σπίτι μου καλύτερα. Πάμε και δεν πάμε. Μην αργήσεις. Όχι. Γεια. Τι! Σφουγγάρισε εδώ που πατήσαμε για τα μικρόβια! Έχεις δίκιο! Ναι, γρήγορα, γρήγορα! Έχεις δίκιο, ναι! Γιατί ρε μαλάκα δεν βγάζεις τα παπούτσια σου να ξεμπερδεύουμε? Γιατί έχει τρυπάει η κάλτσα μου. Γι' αυτό. Αουχ! Τι γίνεται? Πού πάτε εσείς μεσημεριάτικα? Στο σπίτι, τέλειο. Στο σπίτι μου. Γιατί? Γιατί έχει τρυπάει η κάλτσα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, βρε. Έχουμε ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες, αλλά αυτή δεν παίζεται. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Λοιπόν, γεια σας, κορίτσια. Και καλή τύχη. Γεια σας, αγόρια. Τι κάνατε, καλέ! Πατήσατε μέσα στο σπίτι! Πώς πάει, μαμά! Βγάλετε γρήγορα, παιδί μου, τα παπούτσια σας έχω απολυμάνει! Γιατί έχεις απολυμάνει, τι έπαθες? Και τόσα μικρόβια κυκλοφορούν. Ωραία, απολύμανε, τέλειωσε, πάει πια! Όχι, παιδί μου! Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η απολύμανση. Καλά, δεν έχουμε πατήσει λάσπη σιγά πια και μια ώρα σκουμπίζε με τα πόδια με στο πατάκι απ' έξω. Ζέτα, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Βάλε σε παρακαλώ τις παντόφλες εκεί πέρα που τις έχω απολυμάνει. Άντε, μπράβο. Άντε. Ορίστε, φέρτε αντίρρηση τώρα. Θα πέσουμε κιόλα, να σπάσουμε και κανένα πόδι. Σκοτώνω με εδώ πέρα να σου ταρίζω όλη μέρα. Έρχεστε εσείς, α το καλό. Τι έγινε, ρε παιδάκι μου? Τι έγινε, έχει πάθει φοβία μετά το ποντίκι και βλέπει όλο μικρόβια. Α, βιβάκι, τώρα που πας κάτω. Γιατί? Κάτι ακούω. Τι ακούω? Ένα κρουτς κρουτς. Έλα μου, εντάξει, κρουτς κρουτς. Θα είναι κατουλίτσα και θα σαγουρώνει πατατάκια. Και λένε κανένα ποντίκι. Βιβί, από προχθές το βράδυ μου έχει σπάσει τα νεύρα. Έλα μωρέ Νάσο, αφού έπαθα σοκ. Έπαθε σοκ επειδή είδες εκεί πέρα ένα ποντικάκι τόσο δά. Έπαθα. Και τι να πούνε δηλαδή οι Αφγανοί, οι πρόσφυγες οι οποίοι ζουν με στα νεύρα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, με τους Αφγανούς. Αυτοί βομβαρδίζονται κάθε μέρα και έχουν εξαφανιστεί τα ποντίκια από το θόρυβο. Έχεις αποτρελαθεί τελείως. Γιατί βρε Νασούλη? Η μοναδική γυναίκα είναι που φοβάται τόσο τα ποτήκια. Σε αυτό το βαθμό, ναι. Ορίστε. Νάσο, γεια σου. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Γεια σου, Μαρή. Δεν ενοχλείς. Έχεις λίγο χρόνο το μεσημέρι? Γιατί? Να χώσουν να κοιτάξεις το σπίτι, γιατί η Κικίτσα νομίζει ότι υπάρχει κι άλλο ποντίκι στο σπίτι και μας έχει πρίξει. Γιατί δεν κοιτάτε εσείς? Αυτή φοβάται και εμένα και η Τζέτα δεν μας εμπιστεύεται γιατί λέει ότι πως δεν κοιτάμε καλά. Καλά. Μόλις κλείσω θα πάρω τη βιβλία και θα έρθω. Ευχαριστώ, Νάσο. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, γεια.
Να πάμε, λέει, από το σπίτι να περάσουμε μόλις κλείσουμε από εδώ. Γιατί? Γιατί θέλει, λέει, να πάμε εκεί στο. Πάμε στο σπίτι να μας κάνει το τραπέζι. Εγώ δεν έρχομαι, φοβάμαι το ποντίκι. Αφού το σκότωσε. Και να έχει κι άλλο. Μόλις πάμε, θα κοιτάξω εκεί πέρα να ψάξω παντού καλά-καλά να ηρεμήσεις, εντάξει. Δεν ξέρω. Διδί, θα έρθεις με το καλό ή θα σε βουτήξω από το μαλλί να σε σύρω με το ζόρι. Να σω! Ώρες, ώρες είσαι φαλοκράτης! Α, να σου δώσω τα λεφτά για τα κοινόχρηστα που σου χρωστάω να μην τα ξεχάσω. Καλά μου, τα δίνεις κάποια άλλη στιγμή τώρα, δεν θα σου στείλω τον κλητήρα. Όχι, 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 τώρα θα στο δώσω γιατί εγώ έχω ένα χρέος και θέλω να φύγει από πάνω μου. Μισό λεπτό. Ένα, δύο, ορίστε. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Τίποτα, είχα ένα χρέος, χρωστάγα εδώ πέρα κάτι λεφτά και δεν το έχω πια. Τα έδωσα. Και ακούμπησες τα λεφτά πάνω στον καναπέ? Γιατί, που να τα κουμπούσα. Βάλε τα ζέτα μου στο τραπέζι, μαμά. Λεφτά είναι, δεν είναι σκουπίδια. Τι λες, παιδί μου, πάρε τα πίσω και βάλε τα μέσα στο πορτοφόλι σου για όνομα. Μάλλον θα τα σιδερώσω. Γελάτε, ε. Ξέρετε τι μικρόβια έχουν αυτά τα λεφτά, ξέρετε τι χέρια τα έχουν πιάσει. Εκατοντάδες χιλιάδες! Τι να κάνουμε τώρα! Έλα, σταματήστε να ειρωνεύεστε. Θέλετε να πεθάνουμε από τα μικρόβια, να πάθουμε καμιά αρρώστια. Άντε γρήγορα, πηγαίνετε πλην τα χέρια σας. Μισό λεπτό, ενώ σου κάνω μια ερώτηση. Αν δούλευες ταμεία σε τράπεζα, τι θα έκανες, θα έχεις ένα σίδερο δίπλα στο ταμείο και θα σιδέρωνες τα πεντοχίλιαρα ένα-ένα. Καλά τα χαρτονομίσματα! Τα κέρματα! Να σου πω τι θα κάνουμε τα κέρματα. Θα είχε δίπλα τη ένα ματάκι μικρό και δίπλα ένα μπρικάκι και θα τα έβρεζε ένα. Για να τα προσμάνε. Έχει κίτσα. Έλα καλή, δεν τρέπεστε, κοροϊδεύετε. Θα έβαζα γάντια. Τέλεια! Θα τα μετρούσες πολύ ωραία με τα γάντια. Διπλά θα τα άνοιγες. Στη φυλακή θα κατέληγες. Φωνάσου σήμερα, Μανουλά, πήγαινε να ανοίξει. Πήγαινε να ανοίξει, να πάω εγώ από μια μικρά. Δεν τρέπεστε. Κοίταξε, ξαπλωμένος. Τώρα θα κοίταξε, παιδιά, κοίταξε να ανοίξει την πόρτα. Μη προχωράτε! Τι έχει, νάρκες. Παιδί μου, βγάλετε τα παπούτσια σας πρώτα. Γιατί να βγάλουμε τα παπούτσια μας? Το έχουμε κάνει τζαμί το σπίτι, σε λίγο θα βάλουμε τα χαλάκια για την προσευχή. Το πρωί πήγα στη Λαϊκή και αγόρασα μια ντουζίνα παντόφλες, όλα τα νούμερα, για να μπορείτε όλοι να μπορέσετε να αλλάξετε, να βγάλετε τα παπούτσια και να βάλετε τις παντόφλες. Καταπληκτική ιδέα, Κικίτσα μου. Είδες, τσίμπησε αμέσως. Ρε, για καλώς έφερα. Ρε, πήγαινε, βγάλε τα παπούτσια σου και βάλε τις παντόφλες. Άντε. Λοιπόν, να σου πω, Κικίτσα, θα μου πάρεις και εμένα, σε παρακαλώ πολύ. Παντόφλες. Ναι, αγάπη μου, αχ, εσύ έπρεπε να είσαι κόρη μου. Θα σου πάρω, πόσες θέλεις? Καμιά ντουζίνα πάνω κάτω. Τι να τις κάνεις μια ντουζίνα παντόφλες? Δεν πιστεύω να θες να βάλεις πελάτες στο μαγαζί να φοράνε παντόφλες. Όχι, καλέ, για το σπίτι τις θέλω. Άντε, άντε, βγάλε το παπούτσι σου και βάλε τις παντόφλες. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ έτσι για να μου βοηθήσει να διαλέξω. Ποιες μου πάνε πιο πολύ, τα αρκουδάκια ή τα σκυλάκια? Γεια! Πατέρα, με γεια τις παντόφλες! Γεια σου, ήρθε η σύνταξη! Μάνα, για σένα έρθανε μόνο κάτι λογαριασμοί, τους άφησε εκεί πάνω, έτσι? Θα τους ανοίξω όταν είμαι πιο δυναμωμένη ψυχολογικά. Ακούμπα το πάνω στο μαντιλάκι. Ορίστε, καλώς θα δέχτηκε στο πλάκι. Λεωνίδα, βγάλε τα παπούτσια σου γρήγορα, παιδί μου. Κοίταξε. Κοίτα, δεν με πονάνε καθόλου σε αυτό το σπίτι. Τώρα θα πρέπει να σου γκαρίσω όλο το πάτωμα ξανά, βρε παιδιά. Τότε να μην βγάλω εγώ τα παπούτσια μου, αφού λέρωσε παντού ο Λεωνίδας. Άντε, βρε, δεν ντρέπεσαι. Να δούμε τώρα αυτή η σύνταξη. Έχει βάλει την αύξηση μέσα? Όχι, δεν την έχει βάλει. Στο λέω εγώ. Τι, Κίτσα, πώς ανοίγεις έτσι τα γράμματα, είσαι τρελή? Άμα έχουν μέσα άνθρακα. Μήπως είσαι τρελή, παιδάκι μου, μας ανάβεις κι άλλες φωτιές. Άσε, θα το σιδερώσω. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει γενικά ότι λέει άμα το σιδερώσεις σκοτώνονται όλα τα βακτηρίδια. Μην ξεχάσεις να κάνεις και τσάκιση. Να κολλήσεις καμιά αρρώστια από τα τόσα γράμματα που παίρνεις στο μαγαζί, να σου πω εγώ. Λες, ε! Αχού, βρε, Κικίτσα, και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά από την άλλη σκεφτούμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τρομοκράτες. Λες, παιδί μου, τι έχεις την εντύπωση ότι οι τρομοκράτες στέλνουν τον άνθρακα στους κολλητούς τους? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άκουσε, παίρνουν ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίγουν, διαλέγουν 5 ονόματα στην τύχη και εκεί στέλνουν τον άνθρακα. Τι νομίζεις? Δεν έχεις ακούσει τι λέει ο Μπιν Λάντεν? Αγάπη μου, λέει ότι εγώ δεν τα έχω μόνο με τις κυβερνήσεις, τα έχω, λέει, και με τους ψηφοφόρους. Ναι, αλλά εγώ δεν ψήφισα Πασόκ. Βρε Νάσο, μήπως ψήφισες εσύ? Βρε αγάπη μου, τώρα λες ότι δεν ψήφισες, έτσι κάνουν όλοι. Ψηφίζουν ακόμα και μετά το αρνούνται. Βιβί, ένα μόνο σου λέω. Μη σε δω στο μαγαζί να σιδερώνεις προσπέκτους. Λοιπόν, άκουσα ότι αν βάλεις τα γράμματα στο φούρνο μικροκυμάτων, εξοντώνεται το βακτηρίδιο του άνθρακα. Τότε να αγοράσουμε φούρνο μικροκυμάτων. Εμείς έχουμε. Καλά, για αστείο το είπα.
Ναι. Έλα, μωρό μου, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο. Θα σε έπαιρνα τώρα. Διάβασες ιστορία. Όχι, γιατί να διαβάσεις ιστορία. Γιατί έχουμε τεστ αύριο. Τεστ! Τι τεστ, αφού δεν είπε τίποτα. Είπε και βαρά είπε και μας είπε και τα κεφάλαια. Όχι, ρε γαμώτο. Ρε Μαριλενάκη, πες μου ποια κεφάλαια. Μισό, να πάρω το βιβλίο μου. Κάτσε, ρε Μαριλένα, γιατί δεν βρίσκω το βιβλίο μου. Πώς το έπαθες. Έλα, μωρό μου, σε παίρνω σε λίγο να το βρω, ε. Μανά, πού είναι το βιβλίο μου της ιστορίας. Δεν φανταζόμαι να το έχασες πάλι. Την ιστορία δεν την έχω ξαναχάσει. Έχεις χάσει όμως αρχαία, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Ήρθε η ώρα της ιστορίας. Παιδάκι μου, γιατί δεν προσέχεις τα πράγματά σου. Εγώ δεν τα προσέχω, εσείς που τα συγχυρίζετε. Εγώ γύρισα με την τσάντα μου γεμάτη βιβλία και τώρα είναι άδεια. Θυμήσου πού τα ξέχασες. Τι τα ξέχασα, παιδί μου, σου λέω πουθενά. Γύρισα από το σχολείο μου με την τσάντα. Μήπως τα άφησες σε κανένα ποτάκι. Α, δεν παίζεσαι. Πού είναι η γιαγιά. Στην ξαδέλφη της. Ωραία, δώσ' μου να πάρω τηλέφωνο γιατί αύριο γράφω τεστ ιστορίας και πρέπει να διαβάσω. Τι, τεστ ιστορίας. Καπετάκι μου, είναι 10 η ώρα το βράδυ. Πότε θα διαβάσεις. Τώρα, αλλά δεν βρίσκω το βιβλίο. Θα πάθω κεφαλικό. Έλα, πάμε να ψάξουμε μαζί. Δεν είναι πουθενά, σου λέω. Δώσ' μου το τηλέφωνο να πάρω τη γιαγιά. Δεν το έχω, σου λέω το τηλέφωνο. Όχι, πήγε να ψάξεις. Αχ, πετάς τα πράγματά σου από εδώ και από εκεί και μετά φταίμε εμείς. Καλά, αν αύριο πάντως πάρω μονάδα, το κρίμα στο λαιμό σας που συγκυρίζει τα πράγματα. Πόσο το καιρό, ε! Άντε, πάμε! Λες να το παίξω άρρωστος αύριο να μην πάω σχολείο. Το κακό στον καιρό που θα το παίξω άρρωστος. Θα πάρω μονάδα τότε. Να πάρεις! Α! Πού το έχεις το μυαλό, παιδάκι μου, πού το έχεις. Τι ρωτάω! Τι φταίω εγώ τώρα, μπορείς να μου πεις. Εγώ γύρισα σαν καλό παιδί με την τσάντα μου γεμάτη βιβλία και τώρα είναι άδεια. Δεν έχεις κανένα τηλέφωνο. Να πάρεις κάποιο φίλο σου να στο δανείσει. Α, όλα κιόλα. Η αγωγή μου δεν με επιτρέπει να παίρνω σε ξένα σπίτια τέτοια ώρα τηλέφωνο. Με πιέζει πονοκέα πάνω. Με πιέζει. Με έσκασες πάλι! Ρε μάνα, λες να είναι στο ψυγείο το βιβλίο. Αστιάκι. Θα ζεστάνω λίγο γάλα να πάρω ένα παυσίπονο. Πού είναι το γάλα. Φρεαλίτη! Δεν το πιστεύω! Τα βιβλία σου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων! Για να μην διαβάσεις! Τι λες ρε μάνα, εγώ να βάλω τα βιβλία μου στο φούρνο, τρελάθηκες! Πώς μπήκαν μέσα, ε! Κρυώνα και μπήκαν να ζεσταθούν! Δεν ξέρω τι κάνουν τα βιβλία πίσω από την πλάτη μου, εντάξει! Λεωνίδα, πάρ' τα βιβλία σου και δεν θέλω ούτε την καλημέρα σου! Ακούσε εκεί να με κάνει σκουπίδι. Σκουπίδι, επειδή θέλω να απολυμάνω τα βιβλία του παιδιού, κατάλαβες, που μέσα στο δωμάτιο του βρέθηκε ο ποντικός και να παραλίγο να μπει μέσα στην τσάντα του παιδιού και να τα μαγαρίσει όλα. Και ο Λεωνίδας, έτσι όπως πιάνει με τα χέρια του τα βιβλία, αμέσως μετά πιάνει το σάντουιτς. Το έχεις προσέξει. Και άμα του αρέσει το σάντουιτς, θα γλύφει κιόλας στα χέρια του. Κατάλαβες, αν δεν μου κάνουν κάδρο και να μου βάζουν λουλούδια που εγώ προστατεύω την υγεία, κατάλαβες την υγεία, με βρίζουν. Ο Λεωνίδας. Η μέρη με βρίζει αυτός ο Λεωνίδας, απλώς κλείστηκε στο δωμάτιό του με τον ποντικό, κατάλαβες. Και γιατί σε βρίζει. Βρε αγάπη μου, σε αυτό μπορεί να έχει και δίκιο. Έψαχνα το βιβλίο της ιστορίας. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Στο φούρνο μικροκυμάτων το απολύμανες. Προκειμένου να κάθεσαι να σιδερώνεις μία-μία τις σελίδες. Η ιστορία έχει πάρα πολλές σελίδες. Θα έπρεπε να 10 χρόνια να σιδερώνεις. Έχεις δίκιο, βρε Κίτσα μου, σε καταλαβαίνω. Κι εγώ τραβάω τα ίδια με τον Άσο. Να φανταστείς, δεν με αφήνει να απολυμάνω τίποτα. Να, τώρα έχει έρθει η αλληλογραφία. Το καταλαβαίνεις αυτό, η αλληλογραφία. Και δεν τολμώ ούτε να την ανοίξω. Γιατί δεν βάζεις τη μικρή να την ανοίξει. Το σκέφτηκα. Αλλά αυτή και σκόνη υπάρχει μέσα, δεν θα την προσέξει. Θα την προσέξει. Να τη πεις να την προσέξει. Καλή, θα το ξεχάσει. Α, δεν σου είπα. Είδα στην τηλεόραση τι πρέπει να κάνω. Τι καλέ. Καταρχάς πρέπει να φορέσουμε γάντια. Έχεις τίποτα γάντια. Όχι, ναι, στην αποθήκη. Τα γάντια της κυρίας Ευτέρπης, της καθαρίστριας. Πάω να τα φέρω. Τρέχα να τα φέρεις. Πάντως, πολύ καλή κρύουνα γιατί τον εισάσταν. Μπράβο της. Ρε, μην βιάζεσαι κοροϊδό. Άνοιξε την πόρτα να μας δώσει κουραβιέδες για να βλέπει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στην πολυκατοικία. Ξέρεις την κουτσομπόλα που είναι αυτή, για δώσ' μου. Όχι.
Ωραία, τότε να πυροβγαίνουμε. Μπα και μα δώσει και καραμένο μακάρονο, ε. Ναι, ωραία ιδέα. Σα ήθελα να λογαριασμό στο ΟΤΕ, ε. Και σε εμά. 200.000. Πόσο? Ήτανε τότε που είχαμε μαλώσει και μιλάγαμε συνέχεια στο κινητό για να μην ξυπνήσουμε τη μαμά σου. Κι εγώ σου μιλάγα στο κινητό. Κι εγώ συνέχεια στο κινητό μιλάγα. 250. Τώρα τι κάνουνε. Τώρα ξαναβάλω το μέσα. Δεν το δω. Το κλείσουμε. Να σου πω. Ακουμπά κουλαμπιέ πάνω στο τραπέζι, κατά τα έκανε. Μάζεψε του. Όχι μόνο ένα μέρα. Θαύμα, έλα. Ωχ, κάποιο έρχεται. Βρε, 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 τι κάνετε εσείς εδώ. Μαμά, γεια σου, μαμά, έγραψε ιστορία. Αλήθεια? Ναι, έτυχε να πέσουν τα θέματα που είχα διαβάσει ακριβώς και τα έγραψα όλα. Μπράβο! Εσείς γράψατε? Εγώ έγραψα τις 7 από τις 10. Έλα από τώρα με τη σκόνη πάνω από τον ώμο μου, μην τρως! Επιτρέψτε μου! Κουραβιεδάκι θες, κουραβιεδάκι, κουραβιεδάκι μου. Έλα, πως σε καλό κοριτσάκι εσύ να πας κουραβιεδάκι. Άντε, άντε! Έχει χάρη που γράψες, γιατί ούτε καλημέρα δεν θα σου πει. Έλα τώρα είσαι άδικη όμως με μένα. Τι φταίω εγώ, πάλι λίγο κουραμπιαδάκι. Τι φταίω εγώ, ρε μαμά τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Η Κικίτσα βάζει τα βιβλία στο φούρνο για να τα ψήνει, να ας πούμε. Τι κάνει! Θα δείξω πιο μακριά, γιατί είχε και βρεθεί σκόνη και. Δεν έχει. Α! Δεν έχει. Ευτυχώς ούτε αυτό. Πάλι ο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε. Πρόσεχε. Τι λέω, Βρενάσο, μα τρόμαξες! Τι είναι? Οι αλληλογραφίες, παιδί μου. Καλά και την πλένετε. Όχι, Βρενασούλη. Τσεκάρουμε να δούμε αν έχουν άνθρακα τα γράμματα. Μα αυτός εκεί μέσα είναι μουσκε. Με τρόμαξες, Βρενάσο, και μου πέσε μέσα στο νερό. Μάμορ, τι αγριάνθρωπος είσαι. Είσαι αγριάνθρωπος. Επί των ημερών μου δεν ήταν έτσι. Επί των ημερών μου όμως είναι χάλια, Κικίτσα. Βρε, για φέρε εδώ πέρα να δω. Αυτό το βρεμένο, αυτό το βρεμένο δώσε. Πρόσεχε, παιδί μου, πρόσεχε. Τρελοκαντέρες και δύο. Από πού είναι αυτό? Απ' τον Ξενόπουλο! Θα σκοτώσω, ρε! Ρε μου στείλει ο άνθρωπος με το ταχυδρομείο 2 εκατομμύρια επιταγή και στην κάνει μπουγάδα! Αμάμω, ρε! Τα έστειλε κι αυτός με το ταχυδρομείο! Τι είναι χαζός! Ρε, έξω από εδώ! Έξω από εδώ και δύο! Τώρα αμέσως! Έξω! Να σου μας διώχνεις! Ναι, σας διώχνω! Όχι από εδώ! Μην τον ακούς, έτσι κάνει πάντα και μετά του περνάει. Άσε μωρέ, θα τα ανοίξει τα γράμματα χωρίς να ελέγξει και στο τέλος θα κολλήσει άνθρακα! Οξύ ανθρακίτιδα έχετε κολλήσει και οι δυο σας! Κι άμα δεν ξέρεις την αυτό, θα πάω στο Δαφνί να σου πούνε! Ποιο Δαφνί, καλέ! Εγώ το άκουσα στην τηλεόραση. Είπανε στον Ευαγγελισμό, αν βρεθεί τίποτα ύποπτο, πηγαίνετε στον Ευαγγελισμό, λέει. Όχι! Οι μουρλοί πάνε στο Δαφνί! Όχι στον Ευαγγελισμό! Έτσι, έτσι, πάμε, σε παρακαλώ, γιατί αυτό θα μας δίνει κιόλας στο τέλος. Πάλι καλά που το κατάλαβες! Μουρλοκομεία! Δώσε με τα! Την υγεία σου, να προσπαθούμε να κοιτάξουμε πού σε νοιάζει. Δεν μπορούμε. Μουρλοκομεία! Μα είναι δυνατό, δηλαδή. Έλα, Λίτσα. Ναι, για κοίτα κάτω στην αποθήκη, να δεις, έχουμε κανένα σίδερο. Θέλω κάτι να σιδερώσω. Τι να σιδερώσω? Τα μαλλιά σου να σιδερώσω, γιατί είναι σπαστά και δεν σου πάνε. Βρε, τσακίσου το σίδερο! Ορίστε. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα? Να τον πάρεις με το καλό και να του εξηγήσεις. Σιγά σιγά θα τον ψήσεις και μετά θα μάθει και αυτός να προσέχει. Τι άλλο να του πω, βρε Κικίτσα. Εδώ έχει βουήξει ο τόπος. Τι έχω βουήξει ο τόπος? Άλλο, βρε παιδί μου, να το λένε τα μέσα ενημέρωσης και άλλο είναι να το λέει ένας δικός σου άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω ψάξε μέσα στο περιβάλλον σου. Θα βρεις 2-3 ανθρώπους που υποφέρουν από άνθρακα, διηγήσου την ιστορία τους. Μα εγώ δεν έχω κανένα γνωστό. Δεν έχεις κανένα γνωστό. Καημένη, δεν έχεις φαντασία όμως. Πάμε το μυαλό σου να δουλέψει. Δεν είναι ανάγκη να λες την αλήθεια. Φτιάξε μια δική σου ιστορία. Πες ό,τι θέλεις. Αχ, φέρε με σε παρακαλώ εκείνους τους φάκελους από εκεί. Γιατί αυτοί έχω την εντύπωση θα ανοίγουν. Αν ανοίξουν το φάκελο και βρούνε μέσα σκόνη, θα νομίζουν ότι είναι άκρη ζάχαρη. Έλα, βρε Κικίτσα, μην γίνεις υπερβολική. Τι υπερβολική, πάντα κανεί σου. Νομίζω ότι ο Λεωνίδας θα άνοιγε ποτέ ένα φάκελο. Α, κάτσε αυτό το πράγμα, αρέσει πιο πολύ. Το πορτοκαλί πάει το καφέ, κατάλαβε. Λες, ο Λεωνίδας δεν θα πει ποτέ το φάκελο, αγάπη μου. Α, όχι, 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 το παιδί δεν πρέπει να ανοίγει γράμματα. Αυτό λέω κι εγώ. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις μέρες αυτές. Ωπ, τι. Κίτσα. Ναι. Αυτό είναι από το σχολείο του Λεωνίδα. Γιατί σας στέλνουν γράμμα? Στέλνουν πάντοτε γράμμα, μας ενημερώνει τις εκδρομές που κάνουν και τα λοιπά. Αχ, να αρχίσουμε αυτό. Έλα, έλα, και έχω γωνία, σε παρακαλώ. Ποτέ, φάκελο, για να δω. Αχ, βρε σύνδεκα μου.
γυρίσω ανάποδα να μην πέσει. Να την κρατήσουμε μέσα. Πάμε στο νοσοκομείο για εξέταση. Τώρα, τι κάνουμε τώρα. Τι μπορεί να πάθουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Είχα δίκιο. Να πάρουμε τηλέφωνο. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Άσο. Άντε, μην αρχίσω να πούμε και βγει. Άντε, στα βγαίνα από εδώ πέρα πρωί. Και τα μάτια μου άρχισαν να τρέχουν. Μπρος! Νασούλη μου, έγινε κάτι τρομερό. Α, ναι, σοβαρά. Και τι έγινε? Νάσου μου, είμαστε θύματα τρομοκρατικής ενέργειας. Σοβαρά? Δηλαδή, έπεσε σε κανένα ταλιμπάν κομμωτή και σου βάψε το μαλλί μπλε? Νάσου μου, ο λογαριασμός του ούτε έχει άνθρακα. Α, αυτό που λέμε άνθρακες ο θησαυρός. Νάσου, αλήθεια σου λέω. Α, που είπα εδώ. Α, από εδώ. Α, μην τα πάρω στο κεφάλι κι άλλο. Ορίστε. Έσαι το κι άλλο. Μου το κλείσε. Δεν με πιστεύει. Τι σου είπε, δηλαδή. Με έβρισε και μου το κλείσε. Σκαρφίστε ιστορίες τώρα, λες και με ψήσετε μένα. Μασάμε εμείς. Ναι, μασάμε. Θα πάρω εγώ. Θα πάρω εγώ. Θα πάρω την επανάληψη. Καλά, έχεις βαλθύρα που μου σπάς πάλι τα νεύρα. Να σου, η κυκίτσα. Και τι θέλεις. Άκουσον μεν, πάταξον δε. Να σου, ανοίξαμε το λογαριασμό του ΟΤΕ και τότε άρχισε να τρέχει από μέσα από το φάκελο μια άσπρη σκόνη. Γλυκιά ή ξινή? Καλέ, τρελός είσαι που θα τη δοκιμάζαμε. Ας πω εγώ τι είναι. Τι είναι? Ναι, έτρωγε λουκούμι γλυκιά μου ο υπάλληλος του ΟΤΕ που έφτιαχνε το φάκελο και πέσε μέσα λουκουμόσκονη. Λουκούμι, γιατί να τρώει λουκούμι, να τη λες τώρα να ζω. Λοιπόν, λέω να με αφήσετε ήσυχο να κάνω τη δουλειά μου. Άισιχτήρ, ορίστε. Μου το έκλεισε και εμένα. Ναι, το κύριο Ξενόπουλος παρακαλώ να μου δίνετε. Αλιβιζάτος. Έλα βρε Λοΐζε μου. Έλα γλυκέ μου. Αγόρι μου, για χάρη θέλω μόνο να σου ζητήσω. Ο Νάσος είμαι. Ρε εσύ Λοΐζο, κάνε μου τη χαρά. Αυτή είναι η επιταγή που μου στείλες. Κάνε μου τη χαρά που μου την αλλάξεις, αν έχεις την καλοσύνη. Θα την ακυρώσεις, ναι. Να ξέρεις, την πήρε η γραμματέας μας. Μου τώρα την έχασε αυτή, της έπεσε, της την κλέψανε, ούτε που έχω καταλάβει. Πάντως δεν την έχει, ναι. Ή την είχε, λέμε, στην τσάντα της. Και πως άνοιξε την τσάντα, φύσηξε ένας δυνατός αέρας, πήρε την επιταγή, πέταξε επιταγή σαν πουλάκι, μα ξεπέραγε λέει από μια οικοδομή και έγινε εκεί πέρα συναλτήριο, κατάλαβες τώρα γιατί σηκώθηκε η φούστα με τον αέρα. Τέτοια, ναι, κατάλαβες. Κάνε μου τη χαρά, σε παρακαλώ. Θα της πω να φοράει στενές φούστες. Λοιπόν, εντάξει, ναι, να την αντικαταστήσεις, έτσι. Θα μου στείλεις καινούργια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λοΐζε. Έλα, υποχρεωμένος. Άντε, γεια σου. Γεια. Συνέχεια. Βάζετε και κάνω. Άκου, λουκουμόσκονη. Και η κίτσα μου με τα νεύρα που μας έχει αυτός θα παρακαλάει να πάθουμε άνθρακα. Λοιπόν, βάλει ένα χεράκι να μαζέψουμε τώρα και μετά πάω εγώ στη μέρη να της το πω και να πας και εσύ να καλμάρεις τον Άσο για να μας βοηθήσει. Ναι. Πάμε. Το λογαριασμό, και η κίτσα. Κρατήσου μακριά. Το λογαριασμό, ευτυχώς που τα παιδιά θα αργήσουν, θα έρθει το ειδικό συνεργείο να το παραλάβει. Η μικροβιοφοβία είναι σοβαρή αρρώστια. Δηλαδή οι φοβίες είναι πολύ σοβαρή ψυχασθένεια. Εγώ είμαι ψυχασθενής που φοβάμαι το ύψος, ας πούμε. Γιατί τι φοβάσαι εσύ, δηλαδή? Δεν μπορώ να πάω βόλτα στο βουνό γιατί φοβάμαι τους γκρεμούς. Γιατί να πας στα βουνά, ρε παιδί μου? Φοβάμαι και το αεροπλάνο όμως. Αυτό τώρα είναι μια σπάνια περίπτωση, διότι δεν παίρνεις κάθε μέρα αεροπλάνο. Και εν ανάγκη, αν χρειαστεί να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, πάρε ένα τρένο. Πάω στην Αμερική με τρένο. Ρε Μέρη, συγγνώμη, έχεις σκοπό τώρα κοντά να πας στην Αμερική? Όχι. Λοιπόν, τι το συζητάμε, εδώ έχουμε άλλα θέματα φλέγοντα που μας καίνε να πούμε. Η Κικίτσα, ας πούμε, έχει μεγάλο πρόβλημα και το έχει τώρα. Τώρα πρέπει να το λύσουμε εμείς. Τι, λες να μας βγάλει κι άλλα παρατράγουδα? Αν λέω να μας βγάλει παρατράγουδα. Βέβαια, γιατί άμα την πιάσει η ιστερία της, θα μας βγάλει πάρα πολλές ιστορίες στη μέση. Τι λες να κάνουμε? Λέω ότι είναι ώρα να πάμε στο ψυχίατρο, διότι οι δικές μου γνώσεις επαρκούν μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Γεια σας, κορίτσια μου. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά μη στενοχωρηθείτε και μην τρομάξετε. Όχι, βρε, δεν θα τρομάξουμε. Πες μας εσύ, Πέπε, Κικίτσα, άνοιξε μας την καρδιά σου. Παιδιά μου, νομίζω ότι κολλήσαμε άνθρακα. Τώρα, είστε αγωγές, Μανουλά μου, μη
φοβάσει. Εντάξει, θα πάω στο γιατρό και θα μα γιατρέψει. Μπράβο, εσεί τουλάχιστον με πιστεύετε. Γιατί να μην σε πιστεύουμε, βρε. Ρε παιδί μου, γιατί το είπα στον Άσο και αυτό μου λέει θα είναι λουκουμόσκονη αυτή η σκόνη που βρήκαμε μέσα σε ένα φάκελο. Ποιο φάκελο? Το φάκελο του λογαριασμού τότε. Α, άνοιξε τον οτέ. Πόσο είναι? Ποιο καλό λογαριασμό? Σε καλά που θα βλέπα το λογαριασμό. Το ιδιότερο τρομάρα που πήρα. Πα. Τον περάτησα εκεί πέρα και έφυγα. Φαντάζομαι να τον πέταξε και να μα κόψει το τηλέφωνο. Τώρα που δεν έχω τηλέφωνο, πώ θα μιλάμε. Ρε μωρό μου, θα σε παίρνω εγώ. Αφού δεν μου είπες, θα στο κόψανε. Δεν μπορείτε να καλέσετε, αλλά μπορούμε να σας καλέσουμε. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι άμα η μάνα σου δει το λογαριασμό, δεν θα κόψει το τηλέφωνο? Δεν θα το δει. Γιατί να το δει? Πού είναι ο λογαριασμός? Κάπου θα τον άφησε. Α, να το. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα τον κρύψουμε και ελπίζω να μην τον έχει δει. Δεν τον έχει δει, όπως τον άφησα είναι. Α, μόνο που έχει μια τρύπα εδώ πέρα. Καλά, την τρύπα δεν μας ενδιαφέρει, δεν φαίνεται πόσο. Λοιπόν, θα το βάλω. Όχι, δεν θα το βάλω στην τσάντα μου, θα το βάλουμε στη δικιά σου γιατί εκείνη την ψαχουλεύουμε. Καλά. Έλα, μωρέ, να σου λύσε, παρακαλώ. Πάμε στο σπίτι της Κίκητσας να δεις το λογαριασμό με τη σκόνη με τα ίδια σου τα μάτια. Έλα, πάμε. Βεβί, σε έχω ικανή να έβαλες μόνη σου τη ζάχαρη μες στο φάκελο για να με καλμάρεις μετά την πατάτα που έκανες με την επιταγή. Να σου, για τόσο κάθαρμα με έχεις. Για τόσο. Να σου, είμαι σάκαρδος. Ενώ εσύ είσαι φιλεύς, πλάχνη. Που ξέρεις πως περιμένω πώς και πώς την επιταγή και πια σχεδόν να κάνεις μπουγάδα. Βρενάζω μου. Νομίζω ότι επίτηδες την πέταξα μέσα στο νερό. Όχι, αν το πιστεύεις αυτό, να πάρω τα μάτια μου και να φύγω. Να μην με ξαναδείς ποτέ. Το πιστεύω. Εδώ εσείς με στη μούρλα σας πιάσατε και πλύνετε τους φακέλους. Τους τσεκάραμε. Ανοίγαμε μία τρύπα στο κάτω μέρος και τους τεινάζαμε για να φύγει από μέσα η σκόνη αν υπήρχε. Ρε Βιβί, εσύ πέταξε όλο το φάκελο. Με δουλεύεις. Με τρόμαξες, μωρέ, και μου έφυγε μέσα στο νερό. Φόραγε και τα γάντια της κυρίας Ευτέρπης που μεγάλα. Και δεν μου λες, εγώ θα την πληρώσω που εσύ κάνεις μπουγάδα με ξανά γάντια. Η κυρία Ευτέρπη έχει κάτι γεριά σαν κουπιά. Να σου, το θέμα μας είναι ότι εμείς πήγαμε με την Κικίτσα στο σπίτι, ανοίξαμε όλη την αλληλογραφία με αυτόν τον ίδιο τρόπο και από το λογαριασμό του ΟΤΕ έτρεχε πάρα πολύ άσπρη σκόνη. Πολύ σκόνη. Ήσαμε δύο κουταλάκια του γλυκού. Ρε Βιβί, μήπως έτσι μέσα στη σύγχυση ανοίξατε το φάκελο με το cornflower. Να σου, με έχεις για τρελή. Ναι. Όχι, τρελή. Πάμε στο σπίτι της Κικίτσας να δεις με τα μάτια σου το φάκελο. Μια άσπρη σκόνη. Σαν ζάχαρη άχνη ήταν. Ω Θεέ μου, ολόκληρη η Ελλάδα στο δικό μας το σπίτι έτυχε. Τι ατυχία, τι ατυχία. Τώρα θα πλακώσουν τα κανάλια, τι θα λένε. Ω Θεέ μου, παιδιά μου, μην ακουμπήστε πουθενά. Πουθενά, σας παρακαλώ, αν δεν φορέσετε πρώτα γάντια. Κάνε ό,τι σου λέει, κάνε ό,τι σου λέει. Τι γάντια, μαμά. Πλαστικά. Έχω, παιδί μου, πάω να σας φέρω, περιμένετε. Περιμένετε, έχω πολλά. Ναι, αλλά μην τις φέρνεις καμία αντίρρηση αυτή τη στιγμή, διότι τη βλέπεις, είναι σε έξαρση. Καλά, δεν μπορούμε να τις λέμε ναι σε όλα, θα αποτρελαθείς στο τέλος. Όχι, παιδί μου, ναι σε όλα θα τις λέμε, αφού ήδη είναι, δεν μπορούμε να τις φέρουμε αντίρρηση. Άμα τις φέρουμε, θα είναι σαν να τις ενισχύουμε τα παρανοϊκά της επιχειρήματα, ζει τρελή. Ναι, λοιπόν, σε όλα και συμβουλευόμαστε κατ' επιγόντως ψυχίατρο. Μα αύριο πρωί-πρωί. Ορίστε, να πάτε. Ναι, έλα και κοίτσα μου, δεν ξέρω. Δεν είχα άλλο χρώμα. Αυτά τα φούξε, τα φούξε. Έλα και τη μέρη, ακριβώ. Κι άλλο, ένα πάλι. Φορέστε τα γρήγορα. Ναι, γρήγορα τα φορέστε. Έτσι είστε προστατευμένοι. Μην γίνεται, έτσι λέει. Μην γίνεται χωρίς κάτι, το ξέρω, μα γι' αυτό το λόγο που θα χρησιμοποιούμε. Για να τα ανοίξουμε εδώ τις πακέτους. Παιδιά, δεν είχα άλλο πράγμα, αυτό σας λέω. Ξέρω, σε πειράζει. Λοιπόν, Κικίτσα, πού είναι ο φάκελος? Καλή αυτή, μες στον άνθρακα είναι. Παιδί μου, αυτό είναι της ΔΕΗ, δεν είναι του ΟΤΕ. Του ΟΤΕ, λέω εγώ. Υπάρχει τότε. Δεν βλέπω κανένα τότε. Υπάρχει, υπάρχει. Βλέπω εγώ. Νάτο. Αυτό είναι και η Κίτσα. Παιδί μου, αυτό είναι τη ΣΕΙΔΑΜ. Μα πού είναι. Ο φάκελο τότε. Πού είναι το τότε. Χάθηκε. Μα εντάξει, μανούλα μου, μην ταράζεσαι. Εντάξει, θα βρεθεί. Μην ταράζει και η Κίτσα μου, μην κάνει έτσι. Κάπου εδώ θα είναι ο φάκελο τότε. Δεν μπορεί, θα ψάξουμε, θα βρεθεί. Μα εγώ ίδια με τα χέρια μου τον έβαλα πάνω στο τραπέζι, Θεέ μου. Καλά, μανούλα μου, θα φύσει ξαέρα στα και θα τον πήρε. Τίποτα. Τι να φύσηξε, παιδί μου, πού να φύσηξε, δεν βλέπει. Είναι όλα κλειστά τα παράθυρα. Όχι, Κίτσα μου, δεν είναι έτσι. Ο φάκελο, άμα είναι, περιέχει ζωντανά βακτήρια τα οποία κουνιούνται. Κούνα το φάκελο που να φύγανε, κατάλαβε. Να έχουν πάει αυτά τώρα κάτω από τη βιβλιοθήκη, μπορώ να σου πω, για να κρυφτούν. Είναι πολύ μεγάλο όπλο αυτό ο άνθρακα. Ναι. Περιμένουμε κανέναν. Ξέρω εγώ, μήπω περιμένουμε κανένα τρομοκράτη. Άνοιξε, παιδί μου, πώ είναι το παιδί μα. Καλώ του. Τι έγινε? Όλες μαζεμένες εδώ? Τι απέγινε με τον περιβόητο φάκελο? Τον χάσαμε! Τι εννοείς τον χάσατε? Εννοούμε ότι ο φάκελος με το λογαριασμό του ΟΤΕ δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά υποψιαζόμαστε όλες ότι είναι κάπου εδώ τριγύρω. Μάλιστα. Και εγώ υποψιάζομαι ότι μας δουλεύουν οι Βιβί με την Κικίτσα. Αι, μωρέ! Αι! Γιατί το λες αυτό, Βρενάσου?
Το λέω γιατί μου κάνανε μπουγάδα προλίγου ένα φάκελο με επιταγή 2 εκατομμυρίων και μετά σκαρφιστήκανε. Και σκηνοθετήσαν την ιστορία με τη σκόνη για να βγουν λάδι. Μα τι λέει ο Νάσος. Απαξιώ να σου απαντήσω. Είμαι τόσο πολύ στενοχωρεμένη για το παιδί μας αυτή τη στιγμή που δεν μπορώ να σου επιτεθώ. Εγώ φοβάμαι πως έχει πάρει το παιδί το φάκελο του ΟΤΕ και πάθει τίποτα. Και γιατί να πήρε, μωρό μου, το παιδί το φάκελο του ΟΤΕ, να πληρώσει το λογαριασμό. Δεν έχετε φαντασία. Μα για όνομα του Θεού, μπορεί να τον άνοιξε, να είδε ότι είναι ψηλός ο λογαριασμός, να φοβήθηκε και να τον έκρυψε. Αχ, Θεέ μου, να μην έχει πάθει τίποτα το παιδί μας. Πού είναι ο Τέλης, καλέ, γιατί έργει, δεν πεις να έρθει αμέσως. Ναι, βέβαια, αμέσως. Μάνα, δεν σε πειράζει που είναι 250.000 ο λογαριασμός τότε. Πόσο! Όχι, δεν πειράζει, παιδάκι μου, εσύ να είσαι καλά και πας είναι και ένα εκατομμύριο. Δόξα τω Θεώ, δόξα. Άσε κάτω την τσάντα, Τέλη. Σιγά, μωρέ, δεν και τόσο βαριά πια. Τέλη, παιδί μου. Δώσε μου τη τσάντα σου, φοράω γάντια. Δώσε μου να πάρω κάτι από μέσα. Γιατί? Όχι, όχι, δεν θέλω να ψάξετε μέσα. Δεν έχει τίποτα μέσα η τσάντα. Δώστε την. Γιατί, μας καταλάβανε. Καλά. Να σας δώσω τότε εγώ το λογαριασμό. Γιατί? Έχει σκόνη μέσα. Εκεί, τι εκεί, παιδί μου. Η σκόνη είναι άνθρακας. Σιγά μην είναι άνθρακας. Ζάχαρη είναι καλή από τους κουραμπιέδες που έτρωγα και για να μην χυθεί πάνω στο χαλί, την έβαλα μέσα στο φάκελο. Ορίστε. Ζάχαρη ήταν. Δεν ήταν άνθρακας. Ηρεμήσατε τώρα όλες. Εγώ όχι και τόσο. Ρε που έκανες 250.000 λογαριασμό στα τηλέφωνα που τα έκανες. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκμάνας, πίνταρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνιχνεχνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά, ως τις μουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια δίνουν βερβελιές. Θα έγραφω στο σύλλογο των φίλων της αρκούδας. Θα ζω όπως ζούσε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάθλιψη, κούφι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραπέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονο, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.